Κύριε, το συζητάγαμε χθες στο γραφείο και πραγματικά, ρε παιδί μου, το ακούς και ανατριχιάζεις ολόκληρο. Δηλαδή, λες, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το 2023 να ακούς ότι ένας άντρας 56 ετών, δεν έχει σημασία αν είναι από την Αλβανία, αν είναι από την Ελλάδα, από πουδήποτε, αγόρασε ένα 8χρονο, ναι, αγόρασε, όπως το ακούσατε, αγόρασε ένα αγοράκι 8 ετών από την οικογένειά του, από τους γονείς του, έναντι 900 ευρώ, για να το φέρει εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και να μπορέσει λοιπόν να το έχει στα φανάρια, να ζητιανεύει και να του παίρνει όλα τα χρήματα. Δεν υπάρχει αυτή η είδηση. Δεν υπάρχει πραγματικά. Δηλαδή, ό,τι και να πεις. Εδώ η ιστορία είναι μία ιστορία. Εγώ αναρωτιέμαι και πολύ καλά και μπράβο και χίλια συγχαρητήρια. Η αστυνομία κατάφερε να φτάσει σε αυτόν τον άνθρωπο με κάποιο τρόπο, να τον συλλάβει, να δημοσιοποιήσει την περίπτωση. Με διεθνές ένταλμα, αλλά, σύγχρος, να σου πω. Αλλά πρέπει να έχουμε και εμείς τα μάτια μας 14. Γιατί το προσπερνάμε κάθε μέρα, το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν είναι μόνο το παιδάκι το οποίο βλέπεις στο φανάρι. Είναι και οι άνθρωποι τους οποίους βλέπεις ενδεχομένως κάποιες φορές να περνάνε μετά και να παίρνουν το παιδάκι. Αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι κακό. Επιβάλλεται να καταγγέλλονται. Δεν είναι ρουφιανιά. Είναι υπεράσπιση ενός 8χρονου, 10χρονου, 12χρονου παιδιού. Το οποίο εάν εμείς δεν το προστατεύσουμε, θα μένει εκεί στο φανάρι και θα γυρίζει στο σπίτι, θα αδειάζει τις τσέπες του, θα τρώει ένα πιάτο φαγητό και αυτή θα είναι η αμοιβή του. Και σε τι συνθήκες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι αυτό το θέμα μαζί. Θα πούμε καλημέρες. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης είναι κοντά μας, πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων στην Νοτιοανατολική Αττική. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Κύριε Καλιακμάνη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και επίσης ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος. Να είστε καλά κι εσείς, πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Ένας άνθρωπος που πάντα μας δείχνει έτσι πόσο ευαισθητοποιημένος είναι σε τέτοια θέματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να ξεκινήσουμε, κύριε Γιαννόπουλε, με εσάς. Καταρχήν, αυτή η υπόθεση φαντάζομαι ότι είναι. Παρακαλώ. Πριν πει το οτιδήποτε, όχι ευαισθητοποιημένος, συνειδητοποιημένοι κάποιοι από εμάς, όπως και ο κύριος Καλιακμάνης, κάτω με τις πρώτες γραμμές, ξεφύγαμε τη ευαισθητοποίηση και πήγαμε στη συνειδητοποίηση. Γιατί τα προβλήματα δεν φτάνουν ως ευαισθητοποιημένος. Με επιτρέπετε αυτό, γιατί δυστυχώς τα τελευταία διάστημα τα πράγματα έχουν πάρει άλλες διαστάσεις και αυτό. Είναι σημαντικό να το έχουν αγριέψει. Χρειάζονται, πρόεδρε, και τα δύο, όπως τα λέτε. Εσείς πόσα παιδιά έχετε φιλοξενούμενα τα οποία είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν σε παρόμοιες διαδικασίες? Επειδή το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ενεργοποιημένο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τα θέματα εκμετάλλευσης παιδιών, εμπορίας παιδιών, πολλά χρόνια τώρα και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία, θα σας θυμίσω και θα σας πω ότι δεν είναι φυσικά μία φορά μόνο που παρουσιάστηκε αυτό. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που ήρθαν παιδιά στα χέρια μας από την διακίνηση, από την αγοροπολισία μεταξύ Βουλγαρών, Ρουμάνων, Ελλήνων. Δεν έχει σημασία αν είναι Ρωμά ή όχι. Η σημασία έχει ότι υπάρχει μια ολόκληρη φάμπρικα, μπορώ να το πω, σε αυτή τη διαδικασία. Να πω ότι ξεκίνησε από τα φανάρια, τώρα έχει προχωρήσει, γιατί αυτά που λέω είναι όχι αποδεδειγμένα, αλλά έχουμε παιδιά στα χέρια μας που πέρασαν, που προχώρησαν. Ευτυχώς τα περισσότερα έχουν πάει για υιοθεσία και έχουν αποκαταστατεί σε κάποιες οικογένειες ή κάποια τα μεγαλώνουμε εμείς. Να πω λοιπόν ότι η διακίνηση ξεκινάει. Ξεκινάει από την Βουλγαρία, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα με το οποίο προωθεί τα παιδιά που τώρα, αν ήταν επαιτία, το βλέπουμε, όπως λέτε, και καλούν το 1056 τη γραμμή του Χαμόγελου και εμείς είχαμε ανοιχτή γραμμή με την αστυνομία, με το 100, οι οποίοι, επειδή ξέρουν ότι όταν τους καλούμε με ευθύνη και επίγνωση το τι γίνεται, κάνουμε μια ενεργοποίηση, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Έχει δημιουργηθεί σε εθνικό επίπεδο το γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση εμπορίας. Μάλλον υπάρχει το γραφείο του Εθνικού Εισηγητή. Όλα αυτά όμως σε ένα κύκλωμα με τα Βαλκάνια κυρίως και με τους, κάποιους ανθρώπους εδώ, Ρωμά, οι οποίοι ανταλλάσσουν παιδιά ή πουλάνε και αγοράζουν παιδιά. Τι εννοείτε, ανταλλάσσουν? Βάλτε μας λίγο. Ακούγεται έξω από το δικό μας μυαλό. Τι εννοείτε ανταλλάσσουν παιδιά? Για ποιο λόγο δηλαδή να ανταλλάξει το παιδί σου με ένα άλλο? Τα παιδιά για κάποιους, και το τονίζω, για κάποιους. Γιατί μην μπερδεύουμε μια ολόκληρη.
τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν, πασχίζουν. Εννοείται. Το λέω δεν... ότι τυχαίνει να είναι από αυτή. Έτσι, ωραία, ωραία. Αλλά εξηγήστε μας, δηλαδή, ανταλλαγή παιδιών σε τι. Είναι τα παιδιά τα συγκεκριμένα. Είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης και κέρδους. Ένας συνάδελφός σας από το BBC απέδειξε και κατέδειξε αυτό το διπορικό που γίνεται και μάλιστα σε χώρες όπου οι νόμοι δεν είναι αυστηροί, όπως είναι το Λονδίνο, ας πούμε, η Αγγλία. Όπως είναι η Ελλάδα, που η νομοθεσία, ναι, μεν οι αστυνομικοί προσπαθούν, κάνουν ότι είναι δυνατόν το καλύτερο, αλλά δεν τιμωρούνται παραδειγματικά να φοβούνται οι άλλοι να έρθουν. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν έχουμε εξαφανίσεις ή έχουμε βρει παιδιά, αν θυμόσαστε, τα οποία ήταν στη Λάρισα, στην πλατεία, ένα παιδί μόνο του, το οποίο το άφησαν. Ένα παιδί πολύ παλιά, πιο παλιά, που έγινε ο διεθνές θέμα. Ας μην λέμε ονόματα, γιατί δυστυχώς το παιδί αυτό συνεχίζει τη ζωή του κανονικά. Και άλλες περιπτώσεις που έγινε, και κάποιος συνάδελφός σας που ενημέρωσε την αστυνομία για μια ανταλλαγή αγοροπολισίας στα σύνορα και έγινε η άμεση διαδικασία. Θέλω να πω, είναι ένα φαινόμενο πλέον που έχει πάρει διαστάσεις επικίνδυνες, όπως μας εξηγείτε. Και που μετατίθεται από την επετεία που το βλέπουμε και πρέπει να καλούμε είτε την αστυνομία είτε το 1956 το χαμόγελο, που είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση, διακίνηση ναρκωτικών. Τα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολα διακινούν τα ναρκωτικά. Είχαμε παιδιά που τα διακινούσαν μέσα σε κασέτες, σε CD, σε διάφορα πακέτα. Γιατί δεν κινούν υποψίες. Ακριβώς, και πολύ πιο εύκολα λοιπόν τρέχουν τα κυκλώματα αυτά, αξιοποιούν τα παιδιά. Το τονίζω, παιδιά που προέρχονται κυρίως από χώρες που είναι ευρωπαϊκές τώρα πλέον, Ρουμανία. Μάλιστα. Και ακούμε αυτά που ακούμε. Μάλιστα, κύριε Γιαννόπουλε, να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Καλιακμάνη. Κύριε Καλιακμάνη, ποιοι τώρα εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά και το πώς γίνεται αυτή η ανταλλαγή? Μας έκανε εντύπωση και σε μένα και στον Γιώργο αυτή η κουβέντα που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, ότι ανταλλάσσουν παιδιά. Βοηθήστε μας λιγάκι να καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι ο κύριος Γιαννόπουλος κάνει μια σοβαρή δουλειά και ευτυχώς που υπάρχει το χαμόγελο του παιδιού. Εμείς στην αστυνομία, εγώ που υπηρετώ στο τμήμα ασφαλείας αντιμένα, σε περιπτώσεις διακινήσεις παιδιών, αυτόν που ενημερώνουμε είναι τον κύριο Γιαννόπουλο, το χαμόγελο του παιδιού, ο οποίος άμεσα στέλνει ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και λοιπά και παραλαμβάνουν τα παιδιά που διακινούνται. Να πούμε ότι αυτή η περίπτωση εδώ για την οποία μιλάμε είναι από το 2001, όταν ο συγκεκριμένος αγόρασε ένα παιδί 8 χρονών. Τώρα καταλαβαίνει, το παιδί είναι γύρω στα 30, έτσι, παιδί δεν είναι παιδί. Ολόκληρος άντρας. Είναι μια αφορά την εμπορία ανθρώπων και την διακίνηση ανηλίκων. Μάλιστα, εγώ συμμετείχα πριν λίγες μέρες σε μια ημερίδα της Άλλης στο Σαλέ, στην οποία συμμετείχαν και ο Αμερικάνος πρέσβης, ο κ. Χρυσοκοίδης και λοιπά, και άλλοι επιφανείς που έχουν ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο της εμπορίας ανθρώπων. Ναι. Προσπαθεί η αστυνομία να διωτιμοτοποιήσει. Η διακίνηση γίνεται από χώρες των Βαλκανίων, ιδιαίτερα από τις χώρες των Βαλκανίων. Να το δούμε λίγο αυτό. Πώς μπορεί παιδιά να περνάνε τα σύνορα χωρίς χαρτιά, να μένουν στη χώρα που μπαίνουν, στην Ελλάδα, στην προκειμένη περίπτωση, ως φαντάσματα, ως παιδιά σκιές? Δεν έχουν ούτε όνομα έχουν ουσιαστικά, ούτε ταυτότητα έχουν ουσιαστικά, ούτε οικογένεια έχουν ουσιαστικά, ούτε τίποτα. Είναι παιδιά σκιές. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να... Γίνεται αόρατα. Γίνεται με δύο τρόπους. Για πείτε μας. Ο ένας τρόπος είναι ότι περνάνε με τα καραβάνια των διακινητών από σημεία που δεν υπάρχει έλεγχος στη χώρα μας. Σε κάποια σημεία, γι' αυτό φωνάζουμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει και ο φράχτης. Να, ένας ακόμα λόγος, αλλά περνάνε και με άλλες διαδικασίες όταν τα μεταφέρουν κάποιοι διακινητές μέσω διαβατηριακών ελέγχων με πλαστά διαβατήρια ή διαβατήρια άλλων παιδιών. Στο παρελθόν, ας πούμε, θα σας πω δύο περιπτώσεις. Είχαμε πιάσει το δρόμο ένα μεγάλο κύκλωμα με Κινέζους που διακινούσαν παιδιά. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθείς αν είναι το παιδί αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Αυτό που είναι στο διαβατήριο ή δεν είναι. Είναι τα ασιατικά χαρακτηριστικά τα οποία καμιά φορά σε μπερδεύουν. Μπράβο, που
που προσωμιάζουν μεταξύ τους αυτά τα παιδιά, οπότε προσπαθούσαν, αλλά και κύκλωμα σωμαλών. Εγώ έχω βραβευτεί μάλιστα από την... Και πηγαίνει, συγγνώμη κύριε γιατί... Καλιακμάνη, για να μπορέσουμε να, έτσι να κάνουμε τη συνέχεια του θέματος που είπαμε πριν, της ιστορίας με τον 56χρονο, ο οποίος πήγε στην οικογένεια και πήρε ένα 8χρονο αγοράκι έναντι 900 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πάνε στις οικογένειες, στους γονείς και με 1.000, 1.500, 500 ευρώ, δεν ξέρω, ούτε καν δηλαδή θέλω να το ακούω αυτό το νούμερο. Αγοράζουν ένα παιδί. Ναι. Ξέρουν που πάνε. Είναι πολλές φορές. Είναι στην κοινότητα των Ρωμά εκεί, των Αλβανών Ρωμά, των Ρωμάνων και Ελλήνων Ρωμά που μεταξύ τους κάνουν αυτό το παράνομο εμπόριο και μεταξύ δεν ξέρεις που πάνε αυτά τα παιδιά, γιατί λέμε για επαιτία, λέμε για διακίνηση. Θέλω να πω ότι η επαιτία από τα σενάρια τώρα από τα σενάρια που μας έρχονται στο μυαλό, η επαιτία δεν είναι το τραγικότερο. Όχι. Άσε που κοντεύουμε να το συνηθίσουμε τώρα κιόλας. Δηλαδή βλέπεις ένα 8χρονο, ένα 7χρονο παιδί στο φανάρι μόνο του πλέον. Και μόλις ανάβει πράσινο βάζεις πρώτη και φεύγεις. Αυτό δείχνει ότι δεν ασχολούμαστε. Η αστυνομία φυσικά ασχολείται αρκεί να ενημερωθεί ή να αντιληφθεί ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις παιδιών. Δεν είναι μόνο στα φανάρια. Βλέπουμε πολλές φορές παιδιά που έρχονται και μας προσφέρουν λουλούδια να αγοράσουμε λουλούδια και αυτά. Δεν ξέρουμε αν αυτά τα παιδιά είναι πίσω οι οικογένειές τους ή αν είναι παιδιά που είναι προϊόν αγοροπολισίας. Αλλά το χειρότερο είναι αυτό που σας είπα. Δεν ξέρουμε κάποια παιδιά που διακινούνται μέσω Βαλκανίων και διακινούνται προς άλλες χώρες, αν διακινούνται για την πώληση οργάνων, έτσι. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γιαννόπουλο, σε αυτό που είπατε, κύριε Καλιακμάνη, ότι δεν ασχολούμαστε. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννόπουλο, και αμέσως μετά ό,τι θέλετε. Είπε ο κύριος Καλιακμάνης ότι δεν ασχολούμαστε. Η ερώτηση είναι προς εσάς, ότι χτυπάει η γραμμή, δηλαδή το 1056 θα πάρει κάποιος, ή κύριε Καλιακμάνη, εσείς θα ξέρετε σίγουρα από την αστυνομία, παίρνει ο κόσμος, ενημερώνει, και αν γίνεται αυτό, μετά ποια είναι η συνέχεια, αυτοί οι άνθρωποι συλλαμβάνονται. Χτυπάει η γραμμή, να πω, αν μου επιτρέπει κύριε Καλιακμάνη, γιατί θα το συνδέσω με την αστυνομία. Ναι. Χτυπάει η γραμμή και έχουμε το 2023 μέχρι το Μάρτιο, έχουμε περιπτώσεις, έχουμε 243 παιδιά καταγγελίες. Περίπου 3 παιδιά ένα ημέρα έρχεται αυτό. 243 παιδιά μέχρι το Μάρτιο καταγγελίες γιατί, για εκμετάλλευση. Για εκμετάλλευση επαιτία. Για την επαιτία, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις που είναι για εκμετάλλευση σε άλλα θέματα, που είναι σεξουαλική εκμετάλλευση κλπ. Αυτά πηγαίνουν κατευθείαν στον εισαγγελέα. Βέβαια, τη στιγμή εκείνη που γίνεται, εμείς ενημερώνουμε τον αστυνόμο βάρδια, τον αξιωματικό βάρδια του 100. Το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, το τονίζω αυτό, με σοβαρότητα. Αμέσως πηγαίνουν. Καμιά φορά βέβαια μετακινούνται, γιατί ξέρετε πώς είναι αυτά. Παιδάκια τα οποία είναι ναρκωμένα, το τονίζω, γιατί ένα παιδί 2-3 χρονών δεν μπορεί να κάθεται πολλές ώρες στην αγκαλιά. Ναρκωμένα ή σε κάποια περίπτωση που συνελήφθησαν, ακόμη και τους έδιναν και κάποιο ποτό το οποίο τα ζάλιζε. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν τους ανθρώπους να καλούν, αλλά προσέξτε όμως. Μας έρχεται η αστυνομία, συλλαμβάνει την κυρία που κάνει τον κύριο, μας ενημερώνει εισαγγελέας ή ο κύριος Καλιακμάνης, ενώ κάθε αστυνομικός. Ωραία. Παίρνουμε τα παιδιά, τα πάμε στο νοσοκομείο και πηγαίνει στο αυτόφορο η κυρία αυτή και δεν τιμωρείται παραδειγματικά. Αυτά είναι. Κύριε Καλιακμάνη, ότι είναι τα χαρτιά. Η αστυνομία ασχολείται στο οργανωμένο. Γίνεται έρευνα, μάλιστα κάποια εισαγγελέα στο παρελθόν μας είπε μπορείτε με τους διεθνείς σας οργανισμούς να κάνετε έρευνα. Γίνεται, γιατί η Ίντερπολ, κάνουμε δουλειά η αστυνομία κατευθείαν με την Ίντερπολ, αλλά θέλει, ξέρετε, μια κίνηση πολύ, πολύ γραφειοκρατική για να ξεχνιαστούν αν τα παιδιά αυτά ανήκουν στους υποτιθέμενους γονείς, τη μαμά που υποτίθεται είναι εκεί. Γιατί μπορεί να είναι και η μαμά θύμα εκμετάλλευση μαζί με το παιδί. Αυτό είναι εύκολο, να διαπιστωθεί. Πια η επιστήμη αυτό το λύνει πάρα πολύ εύκολα, κύριε Γιάννοπουλο. Αλλά κύριε Καλιακμάνη, φαντάζομαι θα είναι λίγο αποκαρδιωτικό να οδηγείτε κάποιον στον εισαγγελέα σήμερα το πρωί και σε τρεις μέρες να τον βλέπετε να μαζεύει ένα άλλο παιδί από το φανάρι. Και το πηγαίνει στο φανάρι. Αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης. Υπάρχουν νόμοι, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Όταν ενημερώνεται, παρεμβαίνει άμεσα.
προσπαθεί να εξηχνιάσει περιπτώσεις τέτοιες διακίνησης παιδιών. Τα περισσότερα παιδιά από αυτά για τα οποία μιλάει ο πρόεδρος είναι παιδιά που εκμεταλλεύονται οι ίδιοι γονείς. Είναι ένας, από πού να είναι το πιάσεις. Κρίκη αλυσίδες που δεν έχουν σπάσει ποτέ, γιατί και αυτούς τους έχουν εκμεταλλευτεί οι δικοί τους γονείς. Η πολιτεία δεν κάνει κάτι να τους μορφώσει αυτούς τους ανθρώπους, να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν είναι εγκληματικό και συνεχίζεται μια κατάσταση. Μάλιστα. Μα εδώ μας είπε τώρα ο κύριος Γιαννόπουλος ναρκωμένα τα παιδάκια 2-3 ετών. Για να μπορούν να κάθονται. Πόση ώρα μπορείς να κάτσεις το παιδί για να κάθεται σε μία. Ούτε ένα λεπτό. Ναι. Φορές καλεστήκαμε μια συγκεκριμένα μητέρα, υποτίθεται μητέρα, εγώ το τονίζω, δεν γίνεται έρευνα, ούτε DNA ούτε τίποτα, την υποτιθέμενη μητέρα με κάποια παιδιά. Τέσσερις φορές θα πήγαμε στο νοσοκομείο, γιατί κάθε φορά συλλαμβάνονται, μετά φεύγουν, μετά ξανά βγαίνουν στον δρόμο, μετά ξανά συλλαμβάνονται, μετά ξανά φεύγουν κλπ. Εδώ και καλά κάνουμε. Έχουμε τα σκυλάκια με 30.000 πρόστιμο, με πολύ αυστηρές ποινές. Και για τα παιδάκια δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυστηρότατες ποινές, οι οποίες θα εμποδίσουν αυτούς τους εκμεταλλευτές. Έχετε δίκιο. Και θα το σκεφτούν πολύ καλά να το κάνουν. Πρέπει για να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες στα φανάρια. Και νομίζω ότι το πρώτο σπάσιμο σε αυτή την αλυσίδα της ντροπής και της εκμετάλλευσης είμαστε εμείς. Δηλαδή, όταν εμείς δεν προσπεράσουμε, αλλά απλά σηκώσουμε το τηλέφωνο και περιμένουμε μέχρι να έρθει ο σταθμός της αστυνομίας και να δει το παιδί γιατί είναι εκεί, με ποιον είναι εκεί, ποιος θα το πάρει από εκεί. Όταν εμείς κάνουμε το πρώτο σπάσιμο στην αλυσίδα, μετά υπάρχει μια ελπίδα. Ακριβώς. 243 παιδιά τα σημειώσαμε αυτά που είπε ο κύριος. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Ένα τριμηνάκι. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο, έτσι καταλαβαίνετε. Ορίστε, κύριε Γιαννόπουλε. Ότι μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας ευρωπαϊκής, το χαμόγελο του παιδιού συμμετέχει στον ευρωπαϊκό μηχανισμό διακίνησης. Έχει ενεργό ρόλο και πρέπει να σας πω ότι το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό. Το φαινόμενο είναι ευρωπαϊκό και φυσικά διεθνές, αλλά θα πάμε στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ακριβώς. Και σας είπα πριν. Γιατί όλα παιδιά είναι, παιδιά του Θεού. Που και εκεί υπάρχει αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς κρατάμε αυτό το νούμερο. Κρατάμε επίσης το 1056 τη γραμμή, όποιος θέλει. Και φυσικά τα τηλέφωνα της αστυνομίας. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο. Ενημερώνουμε κατευθείαν την αστυνομία. Η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνει άμεσα όταν πρόκειται για παιδιά. Παντού παρεμβαίνει, αλλά ειδικά όταν μάλιστα, πρόκειται για παιδιά. Πολύ υπηρεσμένη. Και να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτά τα παιδάκια να βρίσκονται στα φανάρια και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή Πρωτομαγιά να περάσει.